Από την πρώτη στιγμή που αναλάβουμε ως Δημοτική Αρχή και όπως επανειλημμένα έχει πει και ο κύριος Δήμαρχος, τα ζητήματα της κοινωνικής πολιτικής είναι πάρα πολύ ψηλά στις προτεραιότητές μας. Γι' αυτό το λόγο, για το έτος 2022, θέλησαμε να κάνουμε και εμείς έτσι να παρουσιάσουμε τι πράγματα έχουμε κάνει γύρω από την κοινωνική πολιτική του Δήμου και να αποτιμήσουμε λίγο το έργο μας. Θα ξεκινήσω από τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ, αυτή την ευαίσθητη δομή, όπου φιλοξενούνται 46 ωφελούμενοι, οι οποίοι τη χάνουν στήριξης και από την κοινωνική υπηρεσία όσον αφορά κοινωνικούς λειτουργούς, λογοθεραπεία, ψυχολογική στήριξη και επίσης φυσικοθεραπεία, ειδική αγωγή, δηλαδή βελτίωση της φυσικής κατάστασης, ψυχοκοινωνική εγγύμναση. Επίσης κάνουν δραστηριότητες σχετικά με οικαστικές κατασκευές, κουκλοθέατρο, επιτραπέζια, παιχνίδια, ανάγνωση παραμυθιών, κοινωνικές δεξιότητες, κεραμική, ζαχαροπλαστική, μουσική, πληροφορική και λέγκο θέραπη. Τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ λειτουργούν από 1η Σεπτεμβρίου και 31 Ιουλίου κάθε έτος και αυτά εξυπηρετούν τους ωφελούμενους μισοβάουτσερ. Να πω ότι εργάζονται εκεί 15 άνθρωποι διαφόρων ειδικοτήτων όπως κοινωνική λειτουργή, λογοθεραπευτές, ψυχολόγοι, γυμναστές, φυσιοθεραπευτές, κοινωνικοί φροντιστές, βοηθητικό προσωπικό και οδηγοί. Η δουλειά που γίνεται είναι εξόχως σημαντική, γιατί αυτά τα παιδιά μετά τις σπουδές στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καταλαβαίνουν ότι δεν έχουν κάποιο δρόμο άλλο, οπότε απασχολούνται δημιουργικά σε αυτές τις δομές και μαθαίνουν πράγματα και έτσι μπορούν να συνεχίσουν την κοινωνικοποίησή τους. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το προσωπικό των ΚΔΑΠ ΜΕΑ για την άριστη δουλειά την οποία κάνουν. Πάμε στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου μας. Όπως γνωρίζετε, έχουμε 7 βρεφονηπιακούς σταθμούς, όπου εκεί πέρα είναι γεγραμμένα 270 βρέφη και παιδιά. Εκεί λειτουργούν λοιπόν 6 βρεφικά τμήματα, όπου φιλοξενούν 77 παιδιά και τα τμήματα, τα υπόλοιπα, φιλοξενούν ήπια, τα οποία στον αριθμό είναι 193. Θα πούμε εδώ πέρα ότι έχουμε ολοκληρώσει τις μελέτες και είμαστε στη διαδικασία της δημιουργίας του βρεφονηπιακού σταθμού στα Αρφαρά και επίσης ετοιμάζεται μελέτη για τον βρεφονηπιακό σταθμό στη Σπερχογία και σύμφωνα και με αυτά τα οποία έχει πει και ο κύριος Δήμαρχος ψάχνουμε να βρούμε το χώρο για να προχωρήσουμε στη μελέτη για έναν αμυγός βρεφικό σταθμό στην πόλη της Καλαμάτας, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι ανάγκες είναι πάρα πολλές. Ήταν οι αιτήσεις πάνω από 200 και δυστυχώς μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε τις 77. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα πρέπει και εμείς ως Δήμος Καλαμάτας να προσαρμοστούμε σε αυτή την ανάγκη. Πάμε μετά στις υπόλοιπες δομές του Δήμου μας. Βοήθεια στο σπίτι. Έχουμε 85 περίπου ωφελούμενους. Ανάλογα με τις ανάγκες τους επισκέπτονται κοινωνική λειτουργή, νοσηλεύτριες και βοηθητικό προσωπικό, έτσι ώστε να μπορούν αυτούς τους ανθρώπους που είναι πλέον σε μια προχωρημένη κυρίως ηλικία να τους βοηθούν στις οποιασδήποτε δραστηριότητες τις οποίες έχουν. Δημοτικό συσίτιο. Έχουμε 105 ωφελούμενους οι οποίοι συσίτιζονται καθημερινά με φαγητό που παρασκευάζεται από τα δημοτικά μαγειρία και φυσικά και τις μέρες των εορτών γίνεται και διανομή κρέατος και τώρα τα Χριστούγεννα αλλά και το Πάσχα σε αυτούς τους ωφελούμενους και στους ωφελούμενους οι οποίοι υποβάλλουν κάποιες αιτήσεις. Συνολικά λοιπόν είχαμε 420 αιτήσεις, διανεμήθηκαν πάνω από 1200 κιλά χοιρινό κρέας και ωφελήθηκαν πάνω από 854 συνάνθρωποι μας στο Δήμο της Καλαμάτας. Ακολουθεί το Δημοτικό Ιατρείο, όπου εξυπηρετεί 20 περίπου άτομα την εβδομάδα και επίσης όσον αφορά την Καλαμάτα και επίσης κάθε τρίτο γιατρός μεταβαίνει στο πλατή για να εξυπηρετήσει και τις περιοχές του Δήμου που είναι εκεί πέρα και εξυπηρετούν 10 με 15 άνθρωποι κάθε τρίτη από το Δημοτικό Ιατρό εκεί. Δημοτικό Παντοπολείο. Εξυπηρετούνται 161 οικογένειες από το Δήμο, κάθε τρίμηνο, όμως και λόγω των δωρεών των οποίων υπάρχουν, στην ουσία η εξυπηρέτηση γίνεται κάθε μήνα. Κάθε μήνα λοιπόν, ο κάθε ωφελούμενος έχει να λαμβάνει μία τσάντα με είδη διατροφής, είδη καθαριότητας και φυσικά και είδη ενδυμασίας, τα οποία υπάρχουν στο Δημοτικό Παντοπολείο. Δημοτικό Φαρμακείο. Εξυπηρετούνται κάθε Τετάρτη 15 με 20 άτομα από τον Δημοτικό Φαρμακοποιό και τον εθελοντή τον οποίο εργάζεται εκεί.
Εδώ πέρα θα ήθελα να πω ότι ετοιμαζόμαστε να μπούμε σε ένα δίκτυο, το Δημοτικό Φαρμακείο, όπου εκεί πέρα θα μπορούμε να παίρνουμε φάρμακα από άλλα δημοτικά φαρμακεία τα οποία μας λείπουν εμάς και να δίνουμε φάρμακα τα οποία πλεονάζουν σε εμάς σε άλλα δημοτικά φαρμακεία. Πάμε λέσχες φιλίας, όπως γνωρίζετε, ξανανοίξαμε. Ήδη κάναμε και τις γιορτούλες τις προηγούμενες μέρες εκεί. Εκεί πέρα εξυπηρετούνται, να ξέρετε, στη Β' Λέσχη Φιλίας 110 άτομα κάθε μήνα όσον αφορά το γιατρό, όπου κάνει συνταγογραφήσεις κυρίως, 2 εργοθεραπείες καθημερινά και 2 φυσικοθεραπείες καθημερινά. Κοινωνικές λειτουργίες. Εδώ πέρα οι κοινωνικές λειτουργίες επιτελούν ένα σημαντικό έργο, γιατί έχουν περίπου εκτός από τα τρέχοντα, δηλαδή να αξιολογήσουν καταστάσεις ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Έχουμε 40 εισαγγελικές παραγγελίες κάθε έτος περίπου, όπου κάνουν την πρώτη επαφή, κυρίως αναφέρονται αυτές οι εισαγγελικές παραγγελίες σε παιδιά και λιγότερο σε ηλικιωμένους, όπου κάνουν την επαφή με τους γονείς. Αν είναι ο ένας γονέας, πάνε και στον άλλον. Μετά επισκέπτονται σχολεία, ΚΔΑΠ, συγγενείς και ακόμη και αν χρειαστεί και την αστυνομία, αν έχει κάποια άποψη, έτσι ώστε να ολοκληρώσουν την κοινωνική έρευνα και να την υποβάλουν στον κύριο εισαγγελέα, προκειμένου αυτός να προχωρήσει για τα παρακάτω. Λοιπόν, κινητή μονάδα βοήθεια στο σπίτι. Κάνει μια εξίσου σημαντική δουλειά, γιατί η κινητή μονάδα βρίσκεται παντού σε όλη τη Μεσσηνία. Εκτός δηλαδή από το Δήμο Καλαμάτας, επισκέπτεται καθημερινά και το Δήμο Μεσσήνης και τους άλλους Δήμους της Μεσσηνίας, όπου κάνουν την ίδια δουλειά που κάνει και το βοήθεια στο σπίτι εδώ στην Καλαμάτα. Κατασκήνωση. Επιτέλους, μετά από 2 χρόνια, καταφέραμε να ξαναλειτουργήσουμε την κατασκήνωση. Έγιναν παρεμβάσεις άνω των 160.000 ευρώ μέσα στο 2022. Κατά την πρώτη περίοδο φιλοξενήθηκαν 30 παιδιά, κατά τη δεύτερη 67 παιδιά. Και επίσης και 30 ηλικιωμένοι, και έτσι έδωσαν μια διαφορετική νότα, να το πω έτσι, και στους ίδιους περισσότερο, γιατί καταλαβαίνετε πόσο σημαντική είναι και τις αναμνήσεις που φέρνουν οι άνθρωποι, τα παιδιά, οι ομαδάρχες και οι γονείς από τις περιόδους που και αυτοί είχαν περάσει έτσι από την κατασκήνωση. Με την κατάσταση Ρωμά. Νομίζω έχουμε αναφερθεί πάρα πολύ σε αυτή την δράση. Πάμε σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου. Είμαστε σε στενή συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα και με τους ειδικούς συνεργάτες τους. Μιλάμε για 82 οικογένειες, τους οποίους έχουμε ήδη συντάξει τα προφίλ τους. Έχουμε κάνει την αποδελτιοποίηση, τα έχουμε στείλει στο Υπουργείο. Και επίσης περιμένουμε τώρα την τεχνική έκθεση από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ζητήσει και περιμένει να λάβει από την Περιφερειακή Ενότητα, ίσως και να το έχει λάβει, τις μελέτες της παλιάς αδειοδοτήσεως που είχαν αδειοδοτηθεί παλιά, και φυσικά οτιδήποτε άλλο πρόσφορο χρειάζεται, έτσι ώστε να γίνει μια άρτια μελέτη για το σχέδιο αυτό. Επίσης είναι έτοιμη μελέτη για το υπνοτήριο, και αναφέρομαι στο διοικητήριο του υπνοτήριου, το οποίο είναι απαραίτητο, τα πλυντήρια, τα δημοτικά πλυντήρια, το δημοτικό κομμωτήριο, το οποίο είναι, πιστεύω ότι εντός του πρώτου τριμήνου ή τουλάχιστον μέχρι το Πάσχα θα μπορέσουμε με αυτές τις δομές να τις λειτουργήσουμε. Ήδη να πω ότι όσον αφορά, έχουμε και το κέντρο κοινότητας Ρωμά, ότι ήδη έχει γίνει η διαγωνιστική διαδικασία που αφορά την πρόσληψη του προσωπικού. Περιμένουμε τα αποτελέσματα. Άρα θα έχουμε το προσωπικό νωρίτερα. Προφανώς θα στεγαστεί η υπηρεσία αρχικώς εδώ πέρα στο κτίριο Β, που είναι η Διεύθυνση Πρόνοιας, έτσι ώστε να ξεκινήσει να λειτουργεί. Και μετέπειτα βέβαια θα μεταβούν στο χώρο τον οποίο ετοιμάζουμε εδώ στην Αγία Τριάδα. Συμβουλευτικό κέντρο γυναικών. Καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει εδώ πέρα μια πάρα πολύ μεγάλη δουλειά την οποία έχει κάνει το κέντρο συμβουλευτικής. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι έχει κάνει πάνω από 700 εκθέσεις που αφορούν γυναίκες οι οποίες έχουν τρέξει στο κέντρο συμβουλευτικής για να λάβουν τις σχετικές υπηρεσίες. Είναι μια δομή όπου τη δουλειά που κάναμε και παρουσιάσαμε στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας θα την επεκτείνουμε και στα χωριά, όπου θα, έτσι ώστε να μπορούν να ενημερωθούν όλοι οι συμπολίτες μας γύρω από την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Δεν νομίζω να έχω να σας προσθέσω κάτι άλλο, παρά μόνο αφήνω στο τέλος και τους μετανάστες, όπου να ξέρετε ότι για το 2022 πάνω από 400
συνάνθρωποι μας μετανάστες έχουν εξυπηρετηθεί από το Δήμο Καλαμάτας στη διαδικασία την οποία ακολουθήθηκε με βάση τις εντολές που είχαμε από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και για την προώθησή τους στην υπηρετική χώρα και τη μετέπειτα έτσι, εξέλιξή τους στον αφορά την παραμονή τους ή μη στη χώρα. Συγγνώμη, το τελευταίο, επειδή σίγουρα θα ξανάρθουν, υπάρχει κάποια πρόθεση από το Δήμο να βρει ένα χώρο πιο κατάλληλο? Οι χώροι πιο κατάλληλοι αφορούν κυρίως μόνιμες δομές φιλοξενίας και αυτοί υπάρχουν στην υπηρετική χώρα. Συνήθως η φιλοξενία που παραμένουν εδώ είναι μία με δύο ημέρες, μέχρι δηλαδή να ταυτοποιηθούν και μετά να φύγουν. Εμείς προσφέρουμε πάρα πολλά σε σχέση με αυτά που προσφέρουν άλλοι δήμοι, ανά την Ελλάδα αναφέρομαι, και να ξέρετε ότι η φιλοξενία είναι άψογη, όχι μόνο δεν έχει παραπονεθεί κανένας, αλλά μας λένε και χίλια ευχαριστώ για τη φιλοξενία που έχουν στο Δήμο μας αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Και νομίζω ότι όταν είχαμε κάποιους λίγους ανθρώπους που έπρεπε να φιλοξενήσουμε παραπάνω, το κάναμε μέσω των δημοτικών υπνοτηρίων και μάλιστα τους παρασχέσαμε και ιατρική βοήθεια και νοσηλευτική βοήθεια και φαρμακευτική βοήθεια. Το νούμερο του κέντρου συμβουλευτικής είναι πάνω από 700 εκθέσεις. Πάνω από 700 εκθέσεις, ναι, ναι. Γυναίκες, δηλαδή. Όχι, είναι, δεν είναι, είναι, μπορεί να αφορούν όχι, όχι 700 άτομα, αλλά γίνονται εκθέσεις και μπορεί να γίνει και δεύτερη έκθεση και τρίτη έκθεση ανάλογα με την πορεία που έχει, γιατί οι γυναίκες, λαμβάνουν συμβουλία και εργασιακή συμβουλευτική και κοινωνική συμβουλευτική και ψυχολογική συμβουλευτική. Λοιπόν, θα μπορούσα να σας το δώσω το νούμερο έτσι, λίγο αργότερα, αν θέλετε. Υπνοτήρια δεν έχουν λειτουργήσει πάντως επίσημα με τώρα λόγω διοικητηρίου. Όταν λέτε επίσημα, τι εννοείτε? Δηλαδή έχουμε βάλει κάποιους ανθρώπους μετανάστες. Όποτε έχει, όχι μόνο μετανάστες, έχουν φιλοξενηθεί και άλλοι άνθρωποι. Όχι πολλοί, αλλά έχουν φιλοξενηθεί. Δεν έχουν όποτε έχει, χρειαστεί. Όποτε έχει χρειαστεί, με ευθύνη του κυρίου Δημάρχου και δική μου, έχουμε φιλοξενήσει. Επίσημα καταγεγραμμένα άστεγα άτομα στην πόλη έχουμε? Όχι. Αλλά αντιμετωπίζουμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά όταν παρουσιάζεται, γιατί θα πρέπει να δούμε λίγο ποια είναι η έννοια του άστεγου. Γιατί κάποιος λέει ότι είναι άστεγος για παράδειγμα, ενώ στην ουσία μπορεί να έχει για παράδειγμα μία διένεξη με τους δικούς του, να φύγει για ένα βράδυ και να πει τον βρήκαμε παράδειγμα, λέω εγώ, να κοιμάται στο πάρκο και είναι άστεγος. Δεν είναι άστεγος ένας τέτοιος άνθρωπος. Άστεγος είναι ένας ο οποίος διαβεί μόνιμα στην αστεγία, δηλαδή είναι εκτός μόνιμα. Υπάρχουν πάντως η σχετική νομοθεσία, προβλέπεται τι μπορεί να γίνει. Και να ξεκαθαρίσουμε ότι τα υπνοτήρια είναι χώροι βραχίας φιλοξενίας, έτσι, όχι μόνιμης φιλοξενίας. Παύρο, θα ρωτήσω κάτι για τους παιδικούς σταθμούς. Βεβαίως. Μιλήσατε για τα αρπαράκια και τις περιπολικίες. Mm-hmm. Από πολύ παλιά όμως, εδώ στο Δήμο υπάρχει μια δέσμευση και μάλιστα πρόκειται να εξοπλιστεί, αν πάμε καλά, και ένα εκδοδότημα για παιδικό σταθμό, κυρίως στη Βέργα. Ναι. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Δεν είναι στο σχεδιασμό, δεν μιλήσατε για πολύ. Ναι, επειδή κοιτάξτε, όσον αφορά το κληροδότημα, είναι αρμόδια η Διεύθυνση Οικονομικών. Νομίζω ο κ. Μαρινάκης, όταν θα μιλήσει, θα μπορεί να σας πει ακριβώς τι συμβαίνει με αυτό το κληροδότημα. Κάνει ένα από την ευκαιρία, παλιά ο Δήμος Ουρίας είχε αγοράσει ένα κίνητο σχεδόν απέναντι στο Κατσί λίγο πιο πριν. Για να γίνει παιδικό σταθμό. Αυτό έχει καταληφθεί, πού βρίσκεται αυτή η ιστορία? Αν εννοείται το ακίνητο το οποίο βρίσκεται, όπως είπατε, δεξιά, όπως βγαίνουμε έξω, αυτό έχει παραχωρηθεί. Ναι, είναι ένα σπίτι από πάνω και μια αποθήκη στην ουσία από κάτω. Αυτό έχει παραχωρηθεί, από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι θυμάμαι, στην εφορία αρχαιοτήτων, προκειμένου εκεί να λειτουργεί ως αποθήκη για τις ανασκαφές που γίνονται στην αρχαία Αθουρία. Από εκεί και πέρα, για να γίνει ένας παιδικός σταθμός, καταλαβαίνω ότι σύμφωνα με την καινούρια νομοθεσία που ισχύει από το 2017, υπάρχουν προϋποθέσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν τις πληρεί το συγκεκριμένο κτίριο, αφενός, και αφετέρου δεν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός. Χρειάζονται μεγάλες παρεμβάσεις, ακόμη και να τις πληρούσε, χρειάζονται μεγάλες παρεμβάσεις για να μπορέσει αυτό να μετατραπεί σε παιδικό σταθμό. Και εκεί υπάρχει και ένα αρνητικό, ότι είναι δίπλα στην παλαιά Εθνική Οδό. Καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη μελέτη για κάτι τέτοιο. Από τις 82 οικογένειες που είπατε, πώς συμφωνούν να πάνε στην Πριμπίτα? Δεν έχουμε μπει στη διαδικασία να μας πούν αν συμφωνούν ή αν διαφωνούν. Ναι, υπάρχουν κάποιοι που διαφωνούν, υπάρχει κάποιοι που συμφωνούν. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να παρουσιάσουμε ένα σχέδιο μετεγκατάστασης. Το σχέδιο μετεγκατάστασης προκύπτει και μέσω της προσφοράς της οποίας υπάρχει από την περιφέρεια για την περιοχή της Πριμπίτας.
Για να γίνει μια μετεγκατάσταση σε διαφορετικά σημεία αυτών των οικογενειών, θα πρέπει να υπάρξουν τα ανάλογα οικόπεδα που δεν υπάρχουν από την τράπεζα γης την οποία έχουμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι μονόδρομος αυτό, αλλά σίγουρα μην βλέπουμε τα πράγματα άσπρο-μαύρο. Όπως όλες οι οικογένειες λειτουργούν και στα χωριά, έτσι θα πρέπει να λειτουργήσει και αυτή η κοινωνική ομάδα, γιατί θα τους παράσχουμε και την μεταφορά των παιδιών τους στα σχολεία και θα έχουν κοινόχρηστους χώρους όπου θα μπορούν πάρκα, παιδικές χαρές μέσα στην Μπυρμπίτα να χρησιμοποιούν τα παιδιά τους. Όπως μένει ένας κάτοικος για παράδειγμα στην Πολιανή ή στα Αρφαρά ή στον Άρη, έτσι θα μείνουν και αυτοί στην περιοχή της Μπυρμπίτα. Από εκεί και πέρα, το οτιδήποτε άλλο λέμε είναι απλά για να αναλωνόμαστε και να ζητάμε πράγματα, γιατί είμαστε ειδική κοινωνική ομάδα. Πάντως να ξέρω ότι υπάρχει μια καλή συνεργασία και με τον πρόεδρό της εκεί, τον κύριο Δημητρίου, και με το Υπουργείο. Κοιτάξτε, ο πρόεδρος και ο κάθε πρόεδρος μπορεί να εκφράζει την άποψή του. Όταν θα έρθει η στιγμή και ολοκληρώσουμε το σχέδιο και δούμε ποιοι θέλουν και ποιοι δεν θέλουν, τότε να δούμε αν αυτοί οι άνθρωποι που δεν θέλουν θα προτιμήσουν να ζήσουν σε αυτές τις συνθήκες που ζουν τώρα, που δεν αξίζουν να ζουν, και αν θα πάνε στις συνθήκες που θα έχουμε δημιουργήσει εμείς εκεί τότε.